για πρώτη φορά στην ιστορία, η πρώτη ελληνική ανακάλυψη υπερκενοφανούς έκρηξης του περνόβα, είναι γεγονός και μάλιστα μέσα από την Ελλάδα. Μία ομάδα αρκετών ανθρώπων χρειάστηκε να εργαστεί σκληρά για 14 χρόνια συνεχόμενα και χωρίς ακαδημαϊκή γνώση για να ανακαλύψει πρώτη στον πλανήτη μας ένα από τα πιο βία γεγονότα που μπορεί να συμβούν στο σύμπαν, και με αυτόν τον τρόπο να βάλει τη δική της λίθο στη γνώση, αλλά και να δείξει σε άλλους ανθρώπους ότι τα πάντα είναι εφικτά, ε, ακόμη και από τη χώρα μας σήμερα, που ίσως περισσότερο από ποτέ χρειάζεται αλλαγή στον τρόπο σκέψης. Εμείς ταξιδέψαμε αρκετά χρόνια ανάμεσα στα αστέρια με σκοπό να βρούμε τις ρίζες μας. Αυτό που τελικά βρήκαμε είναι ότι όλοι μας, όλοι εσείς και εμείς, αποτελούμαστε από αστερόσκονοι και μάλιστα είμαστε αυτή τη στιγμή το ζωντανό μέρος του σύμπαντος που έχει και την ικανότητα συνείδησης. Ξέρετε, για να υπάρξει αυτή η δημιουργία και η μετέπειτα εξέλιξη, χρειάζομαστε τα βασικά συστατικά, τα συστατικά από τα οποία αποτελούμαστε. Και για μας τους γήινους, αυτά βρίσκονται σε ένα εντελώς απίθανο μέρος. Εκεί έξω, στο σύμπαν, κάποιοι αστέρες πολύ μεγάλοι αστέρε, πολύ μεγαλύτεροι από το ήλιο μα, πεθαίνουν με έναν λαμπρό, υπέρλαμπρο τρόπο. Είναι η εκρήξη σούπερ περνόβα. Αυτή όμω η διαδικασία, σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, παράγει όλα τα χημικά στοιχεία τα οποία είναι βαρύτερα από τον σίδερο και είναι απαραίτητα για την ύπαρξη ζωή. Φανταστείτε το σύμπαν όπω ένα σεφ, ο οποίο, σαν κοσμικό σεφ αυτή τη φορά, ο οποίο βάζει όλα τα απαραίτητα συστατικά σε ένα μεγάλο φούρνο, με σκοπό να δημιουργήσει τη δική του συνταγή, που για μα αυτή η συνταγή είναι η συνταγή τη ζωή, της ζωής, της ζωής μα. Ξέρετε, ο ήλιο μα είναι ένα αστέρας τρίτη γενιά. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή τη γωνία του γαλαξία, πριν τον ήλιο μα, υπήρχαν άλλοι δύο γίγαντε αστέρε, οι οποίοι πολύ γρήγορα κάψαν τα υλικά του και ο καθένα διαδοχικά έδωσε μια έκρηξη σούπερνόβα. Εκεί δημιουργήθηκε η ύλη από την οποία αποτελούμαστε εμεί ε, σήμερα και χωρί εκείνου του θανάτου δεν θα ήμασταν εδώ πέρα για να μπορούμε να ανταλλάξουμε ιδέε. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, κάθε βράδυ σε μια ταράτσα όχι πολύ μακριά από αυτή την αίθουσα υπάρχουν δύο τηλεσκόπια αυτόματα που κάθε εξάστερη νύχτα σκανάρουν τον ουρανό σε μια προσπάθεια να απεικονίσουν μακρινού γαλαξίε με σκοπό να μπορέσουμε μετά εμεί να αναλύσουμε οπτικά αυτέ τι εικόνε και να προσπαθήσουμε να ανοιχνεύσουμε αλλαγέ είτε στου πυρήνε των γαλαξιών, οι οποίοι φαίνονται πιο λαμπροί όταν υπάρχει μια έκρηξη, είτε στι πύρε όταν εμφανίζεται ένα καινούργιο σημείο το οποίο μοιάζει να είναι και αστρικό. Όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται με στόχο να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα μεγάλα ερωτήματα. Εμείς με τον δικό μας τρόπο, αν θέλετε. Γιατί είμαστε εδώ. Πού είμαστε και πότε είμαστε. Τέτοιου είδους ερωτήματα είχα και εγώ από μικρό όπου τότε θυμάμαι ψάχνοντας να βρω απαντήσεις, δεν μπορούσε κανένας να μου δώσει μια επαρκής ολοκληρωμένη εξήγηση. Τουλάχιστον όχι από το δικό μου κοινωνικό περιβάλλον. Μάλιστα, στην πορεία και όπως συνέχισα να ψάχνομαι, ανακάλυψα ότι στη χώρα μας τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια, μιλάω για το 99, το να ασχολήσαμε με την αστρονομία ήταν και λίγο γραφικό ή και περίεργο. Βέβαια από τότε, με αρκετά μεγάλη επιτυχία, δράσεις που έχουν γίνει από πολλούς ομίλους ανά την Ελλάδα, από την αστρονομική κοινότητα τη Ελλάδο, αυτό έχει αλλάξει και η γνώμη του, του κόσμου όσον αφορά την αστρονομία σαν επιστήμη και σαν χόμπι, αν θέλετε, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Έτσι λοιπόν, το 1999, ε, όταν πήγα Φαντάρο, άρχισα να οραματίζομαι και να σκέφτομαι πώ θα οργανώσω μόνο μου τη δική μου έρευνα για υπερκενοφανή. Οι πληροφορίε δεν ήταν πάρα πολλέ, αλλά παρόλα αυτά θα ξεκινούσα με κάποιο τρόπο και έτσι, στην πενθυμερή άδεια που παίρνουμε συνήθω στο στρατό του Πάσχα έφτιαξα το, το πρώτη μορφή του αστεροσκοπίου. Αμέσω μετά, αφού απολύθηκα, πήρα δάνειο από την τράπεζα για να πάρω το πρώτο τηλεσκόπιο. Ήξερα καλά ότι θα είναι ακριβή υπόθεση και επίση ότι θα είναι πολύπλοκη και δύσκολη. Ποτέ μου όμω δεν είχα φανταστεί την έλλειψη γνώσεων που θα συναντούσα στην πορεία ώστε να κατασκευάσω τελικά όλη αυτή τη διάταξη για να δουλεύει. Αυτή μου η άγνοια όμω εκείνη την, την εποχή, για εμένα λειτουργήσε ευεργετικά. Ο λόγος είναι ότι δεν, δεν το είδα αρνητικά ή δεν το είδα σαν ένα μεγάλο βουνό για να μην το κάνω. Και έτσι, σιγά σιγά, άρχισα να μαθαίνω, να διαβάζω και μετά από πάρα, πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ προσπάθεια να βελτιώνω το σύστημα σε βαθμό που να δουλεύει. Αυτό με την πορεία άρχισε να μου ανοίγει την όρεξη, αν θέλετε, για να το κάνω ακόμη καλύτερο. Έτσι σήμερα το, 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 αστεροσκοπείο με τα τηλεσκόπια που έχει λειτουργεί αυτόνομα. Δεν το λέω ρομποτικά, γιατί υπάρχει μια διαφορά. Όλη αυτή η μηχανή λειτουργεί μόνη της και αποφασίζει μόνη της πότε θα ψάξει, πού θα ψάξει και πώς θα ψάξει όλο τον χρόνο. Βέβαια, η τραγική ηρωνία είναι ότι λύνει ένα πρόβλημα και τελικά δημιουργείται ένα άλλο, διότι Αρχικά ήθελα να φτιάξω το, το αστεροσκοπείο να είναι αυτοματοποιημένο για να μπορώ κάθε βράδυ ε, εγώ να κοιμάμαι επιτέλου και να δουλεύει το τηλεσκόπιο. Ναι, αλλά μετά είδα ότι η παραγωγή δεδομένων είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορώ να αναλύσω τα δεδομένα. Οπότε ξανά στην ίδια ιστορία. Όμω τότε είχα βρει ένα τείχο μπροστά μου, διότι ούτε εγώ είχα τι τεχνικέ γνώσει εκείνη την εποχή και ούτε υπήρχαν τα εργαλεία για να κάνω κάτι άλλο. Η λύση ευτυχώ για εμένα ήρθε από μόνη τη. Διότι το 2003 με 2004, τα πρώτα κυκλώματα DSL γρήγορη ταχύτητα σύντερνετ στην Ελλάδα ήταν πραγματικότητα. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, μπορούσαμε να έχουμε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο σπίτι μα όλη την ώρα. Αυτό αμέσω μου έδωσε την ιδέα να, να δοκιμάσω να, να επικοινωνήσω με μέλη του Ομίλου Φίλων Αστρονομία Θεσσαλονίκη, ώστε να δω αν υπάρχει θέληση ή διάθεση. Για να εμπλακούν στην έρευνα. Με μεγάλη μου χαρά είδα ότι υπήρχε πραγματικά μεγάλη θέληση να συνεισφέρει ο καθένα σε αυτό το κομμάτι τη οπτική, αν θέλετε, διερεύνηση των γαλαξιών. Όμω, σε εκείνο ακριβώ το σημείο έπρεπε να σταθμίσω τον προσωπικό μου εγωισμό, διότι εγώ ήθελα να είμαι ο Έλληνα που θα το ανακαλύψει πρώτο, με την εξέλιξη, αν θέλετε, της προσπάθειας μέσα από μια ομάδα, όπου κάποιος άλλος τελικά θα ανακαλύψει αυτή την έκρηξη. Σταθμίζοντας τα δύο, το εγώ με το εμείς, κατάλαβα ότι, ή αν θέλετε, είδα ότι στο μέλλον η εξέλιξη που μπορεί να έχει κανείς με μια ομάδα ανθρώπων είναι πολύ πιο αποδοτικότερη για ό,τι κάνει και τελικά δημιούργησα την ελληνική ομάδα, αν θέλετε, έρευνας υπερκενοφανών εκρήξεων και γρήγορα το νέο διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα πολύ σύντομα είχαμε μέλη από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Και εκεί από το εξωτερικό, από Έλληνε που ζούσαν στο εξωτερικό. Ήταν τόσο απλό. Η ομάδα βέβαια συνέχισε να εξελίσσεται, διότι τότε φτιάξαμε, δεν ήξερα καν τι πάει να μπει crowdsourcing. Απλά ό,τι γινόταν, γινόταν από ανάγκη να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Τελικά, με τη έλευση του cloud computing, το λεγόμενο σύννεφο, όλοι μας πλέον έχουμε τους υπολογιστές μας και είμαστε συνεχώς συγχρονισμένη με τον σερβερ του αστροσκοπίου και μπορούμε να κάνουμε τη διερεύνηση των εικόνων ακόμη και όταν αυτές βγαίνουν το βράδυ από τα τηλεσκόπια. Παράλληλα, μία άλλη τεχνολογία που για μας ήταν αρκετά ευεργετική, τα social media και ειδικά το Facebook, μας έδωσε μία πολύ μεγάλη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των μελών, ώστε, ανά πάσα στιγμή, ε, ό,τι θέλει να πει ο ένας, να το βλέπουν όλοι. Με τρόπο άμεσο, ακόμη και σε ένα smartphone. Και κάπως έτσι, ο Σταύρος Κουκιόγλου που είδε την έκρηξη, μας ανακοινώνει στο Facebook, με αυτό το μήνυμα που βλέπετε, ότι συστάδει εικόνες σε εκείνο το γαλαξία, επιβεβαίωση τώρα. Όταν εγώ το είδα αυτό, κατάλαβα γιατί ο Σταύρος ήταν αρκετά μεθοδικός, πως κάτι έχουμε, αλλά μόλις γύρισα από τη δουλειά μου, άρχισα να ψάχνω να δω τι συμβαίνει. Αρχικά πρέπει να ελέγξω αν αυτό που έχει δύο ο είναι αυθεντικό και ουράνιο. Στη συνέχεια ακολουθεί μια πολύ μεγάλη διαδικασία μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που έχουμε βρει είναι σούπερνόβα και ότι δεν έχει ανακαλυφθεί από άλλη ομάδα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός ε, παγκόσμιος στο θέμα οποιοδήποτε κομματιού της έρευνας, ειδικά στα supernova. Επομένως, Έπρεπε να είμαστε σίγουροι πριν να ανακοινώσουμε κάτι στην αστρονομική κοινότητα, πω αυτό που έχουμε βρει δεν το έχει βρει άλλο. Τελικά, 15 ώρε αργότερα, αυτό είναι το σούπερνόβα που βλέπετε, 15 ώρε αργότερα και με παρατηρήσει από άλλα αστεροσκοπία, όπω από τη Σκιάθο, την Αθήνα και την Ισπανία, είμαστε σίγουροι ότι έχουμε την ανακάλυψη. Έχουμε βρει σούπερνόβα και πρέπει αμέσω να ενημερώσω την διεθνή αστρονομική κοινότητα. Αλλά πρέπει να είμαστε απόλυτοι σίγουροι αυτό. Εγώ τότε κατευθείαν μου ήρθε στο μυαλό το έβρικα το Αρχιμίδη. Και έτσι το έγραψα και εγώ με τη σειρά μου, άμα δείτε, στη σελίδα μα, στο group. Ευρήκαμε ότι όντω αυτό που έχουμε βρει είναι καινούριο σοπερνόβα και πλέον θα περιμένουμε από κάποιο μεγάλο αστεροσκοπείο, γι' αυτό γίνεται η ενημέρωση στη διεθνή αστρονομική κοινότητα, να στρέψει το όργανο του στην έκρηξη και να μετρήσει δύο πράγματα. Την απόσταση στην οποία συνέβη και τη χημική σύσταση. Όντω, Περίπου τρει μέρε αργότερα, το μεγαλύτερο αστεροσκοπείο τη Ιταλία, στην Πάντοβα, μα ενημερώνει ότι αυτό που έχουμε βρει είναι όντω σούπερνόβα, το ξέρει από τη χημική του σύσταση πλέον, και ότι η απόσταση στην οποία συνέβη ήταν, είναι 280 εκατομμύρια έτη φωτό μακριά. Σκεφτείτε δηλαδή ότι το φω χρειάστηκε να ταξιδέψει όλα αυτά τα χρόνια με ταχύτητα 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο για να φτάσει και στο δικό μας στη δυστυγή και να μπορέσουμε να, να το καταγράψουμε και να το δούμε. Για εμάς, αυτή η στιγμή ήταν μια στιγμή αποκάλυψης. Ναι, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το να βιώνεις ότι είσαι παρόν στη στιγμή που το σύμπαν δημιουργεί και να είσαι εσύ αυτός ή η ομάδα ή ο παρατηρητής που το βλέπει, μα άφησε όλους άφωνος. Παρόλο που είχαμε πάντα φανταζόμασταν, είναι πολλά τα χρόνια που ψάχνουμε, πώς θα είναι εκείνη η μέρα, τι θα έχουμε δει και όλα αυτά. Τελικά το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν αυτό, ότι γίναμε μάρτυρες στη δημιουργία του σύμπαντο. Και αυτό για μας είναι η αξία για την οποία κάνουμε ή ασχολούμαστε με την αστρονομία. Δεν είμαστε επαγγελματίε. Και δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δεν ζούμε από αυτό, δεν θα κερδίσουμε κάτι από αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να απολαμβάνουμε τη διαδρομή, να μας αρέσει να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Και αυτό, και εγώ προσωπικά διδάχτηκα, ότι έχει σημασία. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι σε ένα μονοπάτι, το οποίο συνεχίζει, σε ένα δύσκολο μονοπάτι, αλλά ξέρεις ότι αυτό το μονοπάτι σε πηγαίνει μπροστά, σε εξελίσσει και είναι ένα προοδευτικό μονοπάτι. Για εμάς άλλωστε, είναι αρκετό από μόνο του να μπορούμε να κοιτάμε τον έναστρο ουρανό, Πόσο μάλλον να μπορούμε να κάνουμε και κάτι τέτοιο, να είμαστε μάρτυρες σε ένα τέτοιο κοσμικό γεγονός. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η ενασχόληση ενός ανθρώπου με την αστρονομία είναι μία δραστηριότητα που μπορεί να επιφέρει σημαντικές γνώσεις σε έναν άνθρωπο, μπορεί να το αλλάξει ακόμη και το χαρακτήρα και σίγουρα είναι ένα από τα λίγα πράγματα που πιστεύω εγώ που μπορεί να μας πει, να πει σε έναν άνθρωπο, πού βρίσκεται πάνω στη γη και έξω από τη γη και πότε βρίσκεται. Επίσης, όλη αυτή η διαδρομή μου έδειξε πως ένα πρόβλημα μπορεί να σπαστεί σε μικρότερα, να επιμεριστεί σε μία ομάδα ανθρώπων ή μηχανών, το λεγόμενο crowdsourcing, για να μπορέσουμε έτσι να λύσουμε πολύπλοκα προβλήματα. Ζούμε άλλωστε στην εποχή των big data. Οι μηχανές μας παράγουν πολλά περισσότερα δεδομένα από αυτά που οι υπολογιστέ μπορούν να αναλύσουν για να βγαίνει κάποιο νόημα. Η πρώτη τέτοια προσπάθεια που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν χρειάστηκε να λύσει ένα αστρονομικό θέμα πάλι, αυτό τη της έρευνα και εξωγήινη νοημοσύνη. Το SETI at home. Όπου τότε οι επιστήμονε μοιράζαν δεδομένα μέσω ίντερνετ σε οικιακού υπολογιστέ για να μπορέσουν να κάνουν την ανάλυση του σήματο. Πιστεύω ότι ζούμε σε μια εκπληκτική στιγμή πάνω στη γη, την εποχή, αν θέλετε, της πυροφορικής, όπου παρατηρώ μία τεράστια έκρηξη στο ρυθμό που διευρύνεται ε, ορίζοντας της ανθρώπινης διανόησης, η οποία σύντομα θα μας πάει πολύ μακριά από τη γη. Και δεν θα είναι τα ρομπότ που θα πάνε, θα είναι άνθρωποι. Τέλος, το, το όραμά μου για την ομάδα μας είναι να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τη διαδικασία με την οποία συγκρίνουμε τους γαλαξίες, ώστε οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, χωρίς καν να χρειάζεται να κάνει λογγίνη, να γίνει μέλος, απλά να ανοίγει μια σελίδα και να ξεκινήσει να ψάχνει για Η Ειλικρινά θέλω να βιώσουν και άλλοι άνθρωποι το αίσθημα της συμμετοχής σε κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο από ένα μεμονωμένο άνθρωπο, αλλά ξεπερνάει τον εαυτό μας κατά πολύ. Ακόμη και αν μετά δεν είναι στην ομάδα. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα εφόδιο για όλη τη ζωή μετέπειτα. Αυτό, αυτό το βίωμα. Αν μπορώ να πω κάτι από τα βάθη τη ψυχή μου, είναι ότι γεννιόμαστε για να είμαστε ταξιδιώτε, ερευνητέ και πρωτοπόροι. Και καλούμαστε να το κάνουμε αυτό σε έναν κόσμο σε κίνηση. Όμω δεν είναι μόνο ο κόσμο που είναι σε κίνηση, όλο το σύμπαν κινείται και εμεί μαζί του. Σα ευχαριστώ.